πολυπόθετη επανεκκίνηση των εργασιών στους αυτοκινητοδρόμους. Κοίτα το τίμημα αναμένεται διακριβαίνουν έως και 60%, ενώ δημιουργούνται 4 νέοι σταθμοί στην Αττική. Η διέλευση από τα διόδια των Αφιδινών από 2 ευρώ και 10 λεπτά που κοστίζει σήμερα θα φτάσει τα 3 ευρώ και 35 λεπτά, 59% ακριβότερα, ενώ στην Ελευσίνα τα διόδια θα ακριβίνουν κατά 1 ευρώ και 20 λεπτά. Όσοι τώρα παίρνουν από Βαρυμπόπη, Αγιοστέφανο, Νέα Πέραμο και Πάχη θα καλούνται να πληρώσουν στα πλευρικά διόδια που δημιουργούνται κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Ενώ όσοι αποφασίζουν να πάνε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα πληρώσουν περίπου 31 ευρώ, 7 ευρώ και 60 λεπτά περισσότερα από τη σήμερα. Υπολογίστε άλλα 30 ευρώ περίπου για να επιστρέψετε. Το κόστος πραγματοποίησης των έργων είναι μεγάλο. Κανείς δεν μας χαρίστηκε. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και το δημόσιο δεν είχε άλλη συμφερότερη εναλλακτική για να πραγματοποιηθούν. Οι 4 μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι όπου θα αρχίσουν και πάλι οι εργασίες είναι η Ολυμπία Οδός, η Νέα Οδός και οι αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου και Κεντρικής Ελλάδας. Θα δημιουργηθούν έως και 20.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας θα αυξηθεί κατά 1,2%. Οι αναθεωρημένες συμβάσεις κατατέθηκαν το απόγευμα στη Βουλή με στόχο να ψηφιστούν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Και αν συμβεί αυτό με τη διαδικασία αυτή του κατεπήγοντος, τα έργα θα αρχίσουν άμεσα από την καινούργια.